να παίζει το πρωί γεμάτος ιδέες. Ξυπνά και γράφει, γράφει και το πουλί το μαντατοπούλι. Είναι τις ιστορίες του, μοναδικό τρόπο, συνδεδιά των ανθρώπων. Ή μέσα σε αυτά τα πολύτιμα μισά και τα κουτάκια που είναι τα βιβλία. Παρακάλυπτος. Τι κάνει ένα δέντρο, ένα ακάλυπτος, όταν ένα κτίριο αυξάνεται ξαφνικά δίπλα του και του κρύβει το φως και τον αέρα. Μόνο το φως και τον αέρα θέλω. Και εμείς, απάντησαν τα πουλιά. Και εμείς, απάντησαν οι άνθρωποι. Χαρά στον ήλιο, που δίνει σκοπό θα πρέπει να ψηλώνει. Χαρά στα δέντρα, που φιλοξενούν τα πουλιά. Χαρά στους ανθρώπους, που κυβερνάζουν με τα δέντρα. Ζήτω το ευκαλύπτου, φώναξε το εργαζόμενο. Και το δέντρο το άκουσε. Σύστηκε από ευχαρίστηση και ψήλωσε λίγο ακόμα. Μιλτό και το φεγγάρι. Ένα χριστιανικό βράδυ, μιλτό ξεμακρύνει από την παρέα που διασκεδάζει σε ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο στο λιμάνι του χωριού της και μαγεύεται από το φεγγάρι που είναι φωτεινό και ολοστρόγγυλο. Κάνει κουβέντα μαζί του και το φεγγάρι που τα βλέπει όλα με ψηλά ξεχωρίζει το κορίτσι με το άσπρο φόρεμα και συνομιλούν νοερά με ευχαρίστηση. Όταν οι γονείς της την αναζητούν, ένα γόρι κουρεμένο της πάλι, όνειρο ακούρεστο. Όπως λέει ο ποιητής, που δεν παίζει, αλλά βλέπει πιο προσεκτικά τον κόσμο. Τους οδηγεί σε αυτή και όλη η παρέα αφήνεται στη γοητεία της Κανσελίνου ως την αρχή. Το δώρο που άλυσε. Η μικρή Αντριάννα ρωτάει τη δασκάλα της συναγωνίας. Κυρία, υπάρχει περίπτωση να καθυστέρησε τέτος χαμένο ο άϊφασί της. Δεν μου έφερε ακόμα τότε. Εκείνη την αντησυχάζει, πως δεν την ξέχασε. Βλέποντάς της, πως ίσως πετύχει να έχει κάτι πολύ ξεχωριστό. Πράγματι, ο άϊφασί της περιμένει να εκτυπωθεί το βιβλίο, το αγαπημένο της συγγραφέα. Δώρο πράγματι ξεχωριστό. Και αφού ο συγγραφέας της το αφιέρωσε προσωπικά συγκινημένος, το Μαντατοπούλι δραστήριε κατευθείαν στο σχολείο. Γιατί το καλό αρχεί καμιά φορά, αλλά έρχεται. Ελιά στο τέλος, ο ένα δόλι που του άρεσε να τρέλειε, σαν κόσπας και να πετάει τα φουσκούτσια στην θάλασσα, που όλα γυροπολούσε και όλα καταγύρωνε, φανταζόταν. Πως μπορούσε μια ελιά να την δώσει στη θάλασσα. Εκεί, δίπλα στο σπίτι του, μια ελιά που θα το βιβλίο του και τα κλαδιά του τα κατάρτισε. Ο Σωτήρης, σαν μεγάλος, πραγματοποίησε το μιλό του. Έγινε να πεθάνει. Έφαγε την αλμύρα με το κουτάλι και συνέχισε να τρώει τις ελιές σαν κότσικες. Η φαντασία του τον βοηθούσε να αντιμετωπίζει τις στιγμές της ζωής και να αδειάζει την ψυχή και το μυαλό του στη θάλασσα. Μια νύχτα την είδε, μια ελιά με σουπέδωνα. Ήταν εκεί και εκείνο και κατάλαβε πως καμιά φορά η πραγματικότητα μπορεί να ξεπεράσει και τη φαντασία. Καλακαίρι στο κεφάλι, ο Χαναλάβος. Το όνομα του τέλειωσε με τη ζωή και τη γυναίκα του, που ήταν κατά καλό και έλαβε νόημα. Αγαπούσε πολλά, μα πιο πολύ το καλοκαίρι. Και όλο ρωτούσε την μαμά, τον παπά ή την γιαγιά του, πότε πηγαίνει σε αυτή το καλοκαίρι. Ήθελε να διώξει τα σύννεφα και θύματα. Θα φύγετε πια, του έλεγε. Μέχρι που ένας κότσοφος του έδωσε τη λύση τραγουδιστά. Βάλε ένα ψάχνι με καπέλο και πήγαινε στο θυμίτι μου να φέρει το καλοκαίρι. Πήγε λοιπόν και αγόρισε καπέλα για εκείνο και την αδερφούλα του. Και το δικό μου το φόρησε πάνω από το μάλινο σκουφί. Ενώ οι μυφάδες του χιονί είχαν αρχίσει τον τρελό χορό του. Και η μαμά του, μόλις άνοιξε την πόρτα, τον καλωσόρισε. Καλό το καλοκαίρι. Και η γιαγιά του, βλέποντάς το τα βουκωμένα του μάτια, του ψιθύρισε στο αυτί. Μη θέλει να χωριέσει καραλάπη, κάνε υπομονή. Η σκέψη είναι ο πιο καλός τρόπος να φυλάξει το πολύτιμο που αγαπάς. Το καθημερινό που είναι ειδικότερα του κλείσματο του δημιουργού, ένα μεγάλο πέφτυνο κτίριο με πολλά παράθυρα. Ήταν ένα μέρος του πολιτισμού, γιατί η αναβολή και η ειδήσει ήταν μερική από τη θέση αυτή. Ακόμα και δεν χαριτώνει επί της μητρικοριά του, στη μεσοδία της πόρτα, πάνω από το αρχείο. Όταν πιάνουν, ήταν το μικρό ήταν μια άσχημη και ομορφιά. Ένα ψωριχ
τον Άρη. Σα ειδημιέφθηκε περισσότερο από τις κουβουλιές, τις ζητηγές, την ομορφιά, την πολυγλωσία των ανθρώπων. Τότε με τελειώνει ο οργανός του Καλλιονίδη. Δουλειά απολυτικά. Εκείνο αποφάσισε να έρθει στο σημείο και να γυρίζει πίσω. Είμαι στο καλύτερο μέρος. Γιατί να το εγκαταλείψω. Το αφεντζή και το τσιμόνι σνίδουσε να τρίει το καφενείο. Προβληματίστηκε πολύ. Πώς θα πείσω με στο κρύο, μόνο με το κρύο. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ να πείσω. Δεν πάει να πείσω. Έτσι, το καφενείο παρέμεινε ανοιχτό. Ο ιδιοκτήτης έπρεπε να μου σχέλει ο Μπαρτονάκη. Ορίζεται, τώρα έχουμε τα καραβάκια. Γιατί είναι ο όρος να βιάζει. Θα μπορούν να λάβουν τις συνήθειες που έτσι αποφάσουν. Άρα είναι και καλό. Η ευαμφία πιο πλάι. Η ευαμφία είναι στην πόλη. Τα καλοκαίρια όμως έρχεται στο χωριό τη γενιά του παππού τη. Στο σπίτι του δουλεύει σε μια μικρή πλατεία με ένα μεγάλο πλάι. Τα παιδιά παίζουν και ψιάζουν και περιστρούνται το πλάι. Οι μεγάλοι ξαποστρέφουν στο πεζί.